Καλωσορίζω στο πλαίσιο του δελτίου την κυρία Κατερίνα Βλασάκη. Είναι υποψήφια δημοτική σύμβουλος με το συνδυασμό δικαίωμα στην πόλη και τον Αλέξη Καλοκαιρινό. Κυρία Βλασάκη, καλό μεσημέρι, πώς είστε? Καλό μεσημέρι. Μια χαρά. Ευχαριστώ πολύ. Ωραία. Να γνωρίσουμε λίγο την Κατερίνα Βλασάκη. Να τη γνωρίσουμε. Είμαι προϊσταμένη του Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης Περιφέρειας Κρήτης. Ως προς το επιστημονικό μου αντικείμενο, είμαι κοινωνιολόγος με πρακτορικό στη δημόσια πολιτική, πολιτική επιστήμη και δημόσια διοίκηση στην ουσία από το Πανεπιστήμιο Αθηνών, και είμαι και μεταδακτορική ερευνήτρια στο ίδιο αντικείμενο, στο ίδιο πανεπιστήμιο. Ασχολούμαι κυρίως με κοινωνικά θέματα και πολιτικές απασχόλησεις. Mm-hmm. Ποιο πιστεύετε ότι είναι το διακύβευμα αυτής της εκλογικής αναμέτρησης και μέσα από το δικό σας τον τομέα, πάμε στο κομμάτι κοινωνική πολιτική? Είναι το κομμάτι της κοινωνικής πολιτικής, αλλά με μια οπτική συνολικής παρέμβασης στις συνθήκες διαβίωσης των πολιτών, γιατί τα προβλήματα φαίνεται ότι δεν είναι ένα ή δύο, είναι πολλαπλά. Και θέλουν συνολικές παρεμβάσεις σε όλους τους τομείς της δραστηριότητάς μας, της καθημερινότητάς μας. Και κυρίως σε περιοχές και αστικές και αγροτικές και σε συγκεκριμένες περιοχές δίνοντας μεγαλύτερη προτεραιότητα, γιατί έχουμε εντοπίσει ότι υπάρχουν περιοχές και στον αστικό χώρο του Ηρακλείου αλλά και στον αγροτικό που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη παρέμβασης. Και όταν λέμε στις συνθήκες διαβίωσης, εννοούμε και στο εισόδημα και στην παροχή υπηρεσιών, στην ενίσχυση προστασιμότητας των πολιτών σε υπηρεσίες, στην υγεία, στην εκπαίδευση, στην απασχόληση, σε όλους τους τομείς. Άρα εδώ θέλει μια συνολική παρέμβαση. Μιλάτε για το σύνολο των πολιτών ή το εξειδικεύουμε και μιλάμε και για πιο ευάλωτες ομάδες πληθυσμού? Το συνολικό είναι το πρόβλημα, γιατί για να υπάρχουν πολλές ευάλωτες ομάδες ή ομάδες που έχουν προτεραιότητα, είναι και ζήτημα συνολικής ευμέρειας με των περιοχών. Άρα θα πρέπει κανείς να δει συνολικά την ευμέρεια του πληθυσμού και να δώσει βέβαια και μια ιδιαίτερη έμφαση στις λεγόμενες ευάλωτες ομάδες, που είναι μεγάλος πληθυσμός και αυτός, δεν είναι λίγοι. Οι άνθρωποι πεντάσσονται σε αυτές τις ομάδες. Είναι με χαμηλά εισοδήματα, είναι με κάποια ζητήματα που έχουν να κάνουν με ψυχικά νοσήματα, με κοινωνικά προβλήματα κτλ. Μάλιστα. Ναι. Ευελπιστείτε σε τι, εφόσον εκλεγεί ο κύριος Καλοκαιρινός, εφόσον εκλεγείτε και εσείς, ευελπιστείτε σε τι, η δική σας η πρόταση ποια είναι? Αναφέρομαι στην Κατερίνα Διβλασάκη. Η πρόταση δική μου, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, γιατί αυτό έχει να κάνει και με τις συνολικές προτεραιότητες του συνδυασμού, που βέβαια συμπλέουν, δεν είναι κάτι διαφορετικό, είναι να μπορέσουμε να παρέμβουμε συνολικά στις συνθήκες διαβίωσης των κατοίκων, να δούμε ποιες είναι οι ανάγκες που στην ουσία τις γνωρίζουμε, γιατί και μέσα από το παρατηρητήριο υπάρχουν πάρα πολλά στοιχεία που αποτυπώνουν τις ανάγκες τοπικά και ποιες είναι αυτές οι ομάδες και οι περιοχές που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη, και να δούμε ποιες είναι οι ανάγκες σε αστικό και αγροτικό χώρο. Έτσι, με βάση αυτές τις ανάγκες και συνεχώς παρακολουθώντας τις νέες ανάγκες που ανακύπτουν, να παρεμβαίνουμε συνολικά σε ζητήματα και να παρακολουθούμε και να αξιολογούμε και να παρατηρούμε και το αποτέλεσμα των παρεμβάσεων αυτών. Κύριε Βλασάκη, ποιες είναι αυτές οι ανάγκες έτσι όπως καταγράφονται μέσα από το παρατηρητήριο? Υπάρχουν δηλαδή κάποια στοιχεία που μας δείχνουν ότι το αστικό Ηράκλειο μπορεί να υποφέρει από αυτό, οι κατοικοί του υποφέρουν από αυτό, το αγροτικό Ηράκλειο από αυτό, το ορεινό Ηράκλειο από αυτό? Υπάρχουν τέτοιες διαφοροποιήσεις και τέτοιου είδους στοιχεία? Ναι, υπάρχουν. Στον αστικό χώρο κυρίως οι ανάγκες είναι στην φροντίδα παιδιών, κυρίως βρεφών. Σας λέω κάποια από αυτά, έτσι. Είναι σαφέστατα. Άρα είναι μια ανάγκη κυρίως αστικού χώρου. Υπάρχει μακροχρόνια ενεργεία αρκετά υψηλή σε γυναίκες. Άρα μιλάτε υπάρχουν δηλαδή ζητήματα που έχουν να κάνουν με την ενεργειακή φτώχεια. Υπάρχουν δηλαδή περιοχές που αυτές που λέμε εμείς ότι έχουν μια άμεση προτεραιότητα, που πέρα από την εισοδηματική φτώχεια αντιμετωπίζουν και ζητήματα που έχουν να κάνουν με την ενεργειακή φτώχεια, δηλαδή θέρμανση. Δεν μπορούν να καλύψουν, ας πούμε, την ανάγκη θέρμανσης και φωτισμού. Οπότε υπάρχουν ζητήματα αποστέρησης, όπως λέγονται. Τώρα και στις αγροτικές περιοχές υπάρχουν ζητήματα που έχουν να κάνουν κυρίως με την εκπαίδευση.
ερημοποίηση περιοχών, δηλαδή βλέπουμε ότι πολλές περιοχές εγκαταλείπονται από νέους ανθρώπους και ο πληθυσμός γυράσκει, δηλαδή υπάρχει μια γύρανση μεγαλύτερη στις αγροτικές περιοχές και στις πιο απομακρυσμένες, αν μπορούσαμε να πούμε και τις πιο ορεινές, κυρίως νότια του Δήμου. Αυτό ισχύει για όλη την Κρήτη βέβαια. Στις νότιες περιοχές και δυτικά, στα άκρα, δυτικά και ανατολικά του νησιού υπάρχει αυτή η λεγόμενη εγκατάλειψη, κυρίως γιατί δεν υπάρχουν προοπτικές απασχόλησης και υποδομές στήριξης της οικογένειας και των ατόμων των οικοκυριών εν γέννη. Άρα θα πρέπει να τα δούμε λίγο ανάλογα με τις ανάγκες και να δούμε βέβαια και τις ανάγκες των πληθυσμών που είναι 65 άνω, κυρίως για τον αγροτικό χώρο μιλώντας. Αλλά πρέπει να μπουν και νέες σύγχρονες πρακτικές υποστήριξη του πληθυσμού αυτού, που είναι αρκετές και έχουμε και παραδείγματα και από άλλες χώρες που χρησιμοποιούν πιο σύγχρονες παρεμβάσεις για την υποστήριξη των πληθυσμών αυτών. Ωραία, να κάνω μόνο μία μικρή διευκρίνηση να λύσω την απορία μου για να μην κάνω λάθος. Όταν μιλάτε για τις ανάγκες που καταγράφονται στο αστικό Ηράκλειο και μιλάτε για τη φιλοξενία των παιδιών, εννοείται σε βρεφονηπιακούς σταθμούς ή παιδικούς σταθμούς. Αυτό εννοείται, ναι. Κυρίως βρεφικούς. Κυρίως βρεφικούς σταθμούς. Αλλά αν το δει κανείς σε συνοικίες συγκεκριμένες, τα προβλήματα είναι και άλλα. Δηλαδή, μπορεί να έχουν, όταν μιλάμε για παρεμβάσεις στον αστικό χώρο, μιλάμε και για αυτές τις λεγόμενες παρεμβάσεις αστικής, ολοκληρωμένες παρεμβάσεις αστικής ανάπτυξης, που εκεί πρέπει να δει κανείς, είπαμε προηγουμένως, και το σύνολο συνθηκών διαβίωσης. Μπορεί οι άνθρωποι εκεί να θέλουν και πολυατομικές παρεμβάσεις, παρεμβάσεις στο σύστημα αποχέτευσης, το άνοιγμα χώρων, τη δημιουργία. Πώς να το πω, την ανάγκη, ας πούμε, να έρθει νέος κόσμος, να μην φεύγει ο νέος κόσμος από τις περιοχές αυτές και να δημιουργηθεί και ένας χώρος οικονομικής δραστηριότητας, δηλαδή να αρχίσουν να αναπτύσσονται οι περιοχές αυτές και οικονομικά. Άρα εκεί θέλει άλλη προσέγγιση. Θέλει άνοιγμα χώρων, πρασίνου. Δηλαδή είναι πολλά τα πράγματα που πρέπει να γίνουν για να μπορέσουν, ας πούμε, οι περιοχές αυτές να ευημερήσουν. Μιλάτε, και να μην και ο νέος κόσμος. Μιλάτε για τις αυτονόητες ανάγκες του κάθε ενός από εμάς. Εν έτη πραγματικά 2023. Πιστεύετε, επιστήμονας είσαστε και μέσα από τη δική σας την επιστήμη και μέσα από τη δική σας την παρέμβαση και μέσα από τις δικές σας τις προτάσεις, ότι αυτά έχουν την δυνατότητα να διαχειριστούν και να αντιμετωπιστούν από μια δημοτική αρχή? Αν κάνει σωστή, ναι, φυσικά μπορούν να αντιμετωπιστούν. Βέβαια, κάποια ζητήματα δεν εξαρτώνται μόνο από την τοπική αυτοδιοίκηση, είναι και θέματα κεντρικής διοίκησης. Αρκετά ζητήματα από αυτά. Όμως και η τοπική αυτοδιοίκηση πια μπορεί, τα τελευταία χρόνια έχουν αναπτυχθεί, υπάρχουν εργαλεία χρηματοδοτικά και που μπορούν να αξιοποιηθούν σε αυτή την κατεύθυνση. Άρα η τοπική αυτοδιοίκηση πια έχει ένα και πιο ενεργό ρόλο και στην κοινωνική πολιτική πια. Αλλά σίγουρα δεν θα πρέπει να δει κανείς και παρεμβάσεις από άλλες διοικήσεις και η παράταξη του Αλέξη Καλοκαιρινού έχει αυτό που επιθυμεί, αυτό που προωθεί είναι να υπάρχει μια στενή συνεργασία και με την κεντρική διοίκηση και φυσικά διεκδίκηση και πόρων και αρμοδιοτήτων σε σχέση με την επίτευξη των στόχων που έχει βάλει. Είναι το περίφημο δικαίωμα στην πόλη, έτσι, ναι, του καθενός από εμάς. Αυτό, ναι, φαντάζομαι, ναι, ότι εκεί φτάνουμε και εκεί καταλήγουμε, κυρία Βλασάκη. Ναι, βεβαίως, βεβαίως. Και στην πόλη και στον αγροτικό χώρο όλοι πρέπει να έχουν δικαίωμα, να έχουν δικαιώματα και να ικανοποιούνται τα δικαιώματά τους και κυρίως να καλύπτουν τις ανάγκες τους. Ωστόσο αυτό δηλαδή που εμένα προσωπικά με ενδιαφέρει και περισσότερο, αλλά είναι και κάτι το οποίο τονίζεται και πάρα πολύ και στο πρόγραμμα του κ. Καλοκαιρινού και έχει μια προσέγγιση πολύ έτσι ανθρωποκεντρική και κοινωνικής πολιτικής με την ευρύτερη έννοια της ανάπτυξης των περιοχών και της ευημερίας των πολιτών σε όλες τις περιοχές του Δήμου. Κ.
Κύριε Βρασάκη, σε αυτή σας την παρουσίαση, με τις θέσεις σας, με προτάσεις, με στοιχεία που μας δίνετε για το πώς καταγράφονται οι ανάγκες και τα προβλήματα, και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την βοήθεια, γιατί το ξέρετε ότι πολλές φορές και οι όποιες συζητήσεις γίνονται στηρίζονται στα δεδομένα, τα στοιχεία που βγαίνουν μέσα από όλους εσάς, τους ανθρώπους που εργάζεστε στον συγκεκριμένο τον τομέα. Ποιο θα ήταν το τελευταίο ενδεχόμενο που θα θέλατε να πείτε σε αυτή την κουβέντα? Αυτό που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και μέσα από το πρόγραμμα του κ. Καλοκαιρινού και έχει πολύ μεγάλη σημασία για το αν η τοπική αυτοδιοίκηση μπορεί να κάνει πράγματα, είναι η συμμετοχικότητα που προωθείται μέσα από το πρόγραμμα αυτό και την πρωτοβουλία του Αλέξη Καλοκαιρινού. Είναι η συμμετοχικότητα των πολιτών στη λήψη αποφάσεων, δηλαδή η ενεργοποίηση των κοινοτήτων, των διαμερισμάτων στην διαδικασία αυτή, μέσα από διαβούλευση, καταγραφή των αναγκών και τη συμμετοχικότητα, γιατί δίνει φωνή στην κοινωνία να επηρεάσει την πολιτική. Και ο κόσμος νομίζω γνωρίζει καλύτερα ποια είναι τα προβλήματά του και οι ανάγκες του, και αυτό βοηθάει πάρα πολύ στο να διεκδικήσει κανείς και σε ένα ανώτερο επίπεδο και χρηματοδότηση, και να κάνει αυτά που πρέπει να κάνει ή να έχει τα μέσα, ας πούμε, για να επιτύχει κάτι μέσα από το Δήμο. Οπότε για μένα αυτό είναι έτσι, ένα πάρα πολύ σημαντικό, ένα σημαντικός άξονας πάνω στον οποίο θα κινηθεί αυτό το πρόγραμμα και η πρωτοβουλία. Αυτή που δεν είναι αυτονόητο, νομίζω ότι αυτή η σύνδεση της κοινωνίας και με την πολιτική πρέπει να ενεργοποιηθεί ξανά και να ενισχυθεί ακόμα περισσότερο. Κύριε Βρασάκη, σας ευχαριστώ πολύ. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια, καλή επιτυχία. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Γεια σας.